Πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνινης καιρούς. Ο
ο ήλιος έβλω την δύση με αυτού, έτους φώσος και γέννη το γη. Εν αυτοί διελέσονται πάντα τα παιδιά του Θεού. Στήμνη οριόλη του αρπάσει και ζητήσε κατά το Θεό πρόσημα. Ανέτεινε ο ήλιος και συνήθισα, και εις τας μάνδρας αυτών και τας φύσων. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού. Επί την εργασία αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη το έργο σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εκκλήσα, εκπληρώθη η γη της κλήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η ευρύπονος, εκεί έρχεται όλων και έστειν ρυθμό ζώα την περά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζινα. Πάντα προσέχρος τον κόσμο, δούνε την τροφή να τον γυζεύτερο. Δόντο σου αυτή η συλλέξουση, Oh.
Αυτός που κλείνω και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Amen.
Oh,
Scaun, de Vrânce, Domnul, de Chimiti, de Edgar Lelios, de Edavena Παντολίφα του Τόπου, και έφυγε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθηκε τον τόπο εκείνο και ενηθιάστη. Και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφεκρίτω εις τον ουρανό, και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήριχτο επ' αυτής και είπε, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, υπαρχός μου, και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού, η γη εφής, σύ καθεύνης επ' αυτής, σύ δώσω αυτήν και το σπέρμα σου. Και έστε το σπέρμα σου ως η άμος της γης, και θα τη θύσετε τη θάλασσα και λίμα και φορά και ευκαιρία να σωθάς. Και ανευλογηθήσονται εσύ πας επίλα της γης και εν το σπέρμα σου. Και ειδού εγώ η γη μετά σου, διαφυλάσσον σε διοδό πάση που εάν πορευθείς. Και επιστρέψω σε εις τη γη ταύτη, ότι ου μη σε εγκαταλείπω, έως που ποιήσε με πάντα όσα ελάτησάσαι. Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπε, ότι εστί Κύριος εν τον τόπο τούτο, εγώ δε ου κίνδυν, και φοβήθη και είπε, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ου και εστί τούτο αρνήκος Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού. Προφητείας η Εζεκίελ το ανάγνωσμα. Σοφία, απόσχομαι. Έστε από τη ημέρα τη Ογδόη και επέκεινα, ποιήσου συνειδητή, επί τα θυσιαστήρια μου τα λογαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών. Και προσδέξω με εμά, λέγει Κύριο, και επέστρεψε με κατά την οδόν τη πύλη των Αγίων τη Εξωτέρα, τη βλεπούση κατά Ανατολά. Και αυτή είναι και κλεισμένη, και είπε Κύριο πρόσβαση. Η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, πού κατεκτήσατε και ουδείς που μη διέλθει δια αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δια αυτής και έστε και κλεισμένη, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων ενώπιον Κύριου. Κατά την οδόν του Ελλάδου της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισή καγέμε κατά την οδόν της πύλης των Αγίων εις προς βοράν, κατένα του πλήγου και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Παρεμειών του ανάγνωσμα. Σοφία πρόσφυγε. Η Σοφία αποκοδόμησε νεαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσπαξε τα εαυτή στήματα και εγκέρασε τη σκρατήρα των εαυτή σύνων και ετοιμάσα το την εαυτής τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος, ως επικρατήρα λέγουσα, ως έστιν άφρον, εκκλησάνω πρόσβε, και της εμπταέσι φρεγρών είπε, έρθετε, φάγετε τον εμπολάρτον, και πίετε ίνον, ως και κέρα καίνει, απολύπετε αφροσύνη και ζήσαστε, και ζητήσατε φρόνηση, μην αβιώσετε, ή κατορθώσετε σύνια συνενεγνώση. Ο παιδεύων κακούς, λείψετε εαυτό ατιμία, ελέγχον δε το ασεβή, μομίσετε αυτό, γαρέλεγχη το ασεβή, μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς, ή να μη μισήσως είσαι, έλεγχε σοφόν και αγαπήσεσαι. Δίδου σοφό αφορμή και σοφότερος έστε, γνώριζε δικαίω και προσπίση που δέχεστε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το γαρανόν νόμων διανοίας εστίν αγαθής. Τούτο γάρ το τρόπο πολύ ζήσεις χρόνων και προσθεθήσετε εσύ τη ζωή της. Είπομε πάντες εξόλου ψυχής και εξόλου στη Αγία Σημών, είπομε. Κύριε Λεϊσό. Κύριε τον Τράπτον, Θεός των Πατέρων ημών, Θεό
πάσε πάπουσον και ρέησον. Κύριε ρέησον. Ημάς ο Θεός κατά το μέγα Θεός ο Θεός μετά σου επάπουσον και ρέησον. Αλλά στον κύριο
Και πάσα μόνο και κυρία,
Χριστόν εν θαλάσσι μακρόν. Κυρίως ήλιος γεννήν δεύτερον κύσιμον τελέσσον ημάς. Ει βουλγάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νη και αρή και εις τους αιώνες των αιώνων. Πάντως αγαθούν, πλούσιοι
Yeah.
εν μηνύ έπαιρνο, απεστάλλει άγγελος προς Παρθένο αγνή. Ευαγγελίσαστε τα ρήματα του Θεού. Και ποια ήταν αυτά τα ρήματα του Θεού? Ήταν ότι εσύ εκλείπεις για να γίνεις μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού. Μεγάλος ο Λόγος του Αγγέλου που μετέφερε αυτό το μήνυμα του Θεού. Σε μια απλή κόρη, αλλά και αυτή βρίσκεται μπροστά στο μεγάλο δίλημα. Προσπαθεί να κάνει διάλογο και τελικά τον καταφέρνει. Πώς έστεγε τούτο? Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Και λέει ο Άγιος, Πνεύμα Άγιον επιλέξετε επισέξεις και δύναμις υψής του επισκιάσεις, διό και το γενόμενο Άγιον πληθύσετε Υιός Θεού. Από την άλλη πλευρά, το δίλημα της Παναγίας συνεχίζεται. Μετά από την φράση «Πώς έστε με τούτο» λέει «Επί άνδρα ου γινώσκω». Εγώ δεν έχω άνδρα. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό και να γίνω εγώ η μητέρα του Θεού και να γίνεις? Και ο Άγγελος απαντά «Τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό». Αυτό ήταν το μήνυμα του ουρανού προς την γη και η απάντηση της γης προς τον ουρανό ήταν η καταλυτική φράση «Ιδού Ιδού Κυρίου, γέννητόμοι κατά το ρήμα σου». Πάβει η αμφιβολία, πάβει το πρόβλημα. Κλείνει την κεφαλή του Θεοτόκος και λέει το Ιδού Ιδού Ιγγελίου, γέννητόμοι κατά το ρήμα σου. Και τότε γίνεται ο ασπασμός του Θεού προς τον άνθρωπο και ο ασπασμός του ανθρώπου προς τον Θεό. Γίνεται, θα έλεγα, για μια στιγμή συμφωνία να επανέλθει ο άνθρωπος εις την προτέρα δόξα και μακαριότητα, όπως τον είχε δημιουργήσει ο Θεός και τον έθεσε εις τον Παράδεισο, δηλαδή τον Αδάμ και την Εύα. Και αυτό δεν είναι δυνατόν διαφορετικά να γίνει παρά εν τόπο και εν χρόνο, όταν θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου. Και το πλήρωμα αυτό ήρθε σε μια απλή γυναίκα που το μεγάλο της προσώπου ήταν η ταπείνωση. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας είπαν, η ταπείνωση της Θεοτόκου έκανε τον Θεό άνθρωπο. Και είναι όντως μεγάλο πράγμα η ταπείνωση. Η ταπείνωση σε αναβιβάζει, σε φτάνει στον ουρανό, χωρίς να έχεις την κλίμακα του Ιακώ, χωρίς να έχεις φτερά αγγέλου. Είναι μια δύναμη στεραστία, διότι γνωρίζεις της μικρότητάς σου έναντι του Θεού και ταπείνω. Τι λέει κάπου στην Αγία Γραφή? Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωση χάρη. Και η χάρη που εδόθη στην Παναγία δεν ήταν προσωπικά για την Παναγία η χάρη αυτή. Ήταν για όλη την ανθρωπότητα. Και περνάει ο καιρός και αρχίζει η κυοφορία της Θεοτόκου και δημιουργείται άλλο δίλημα πλέον και στον Ιωσήφ που ήταν μεμνηστευμένη. Και διερωτάται ο Ιωσήφ, πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα?
Εγώ δεν επιπλησίασα την Μαρία. Και τότε έρχεται και πάλι ο Θεός. Και κατόναρ φαίνεται, λέει, άγγελος Κυρίου το Ιωσήφι. Μην τολμήσεις να περάσεις την Μαρία. Διότι το κυοφορούμενο είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και κλείνει και ο Ιωσήφ την κεφαλή και δέχεται τετελεσμένον το γεγονός και προφυλάσσει την Μαρία από όλα τα κακά που ενδύναν το να συμβούν. Και τότε έρχεται η απαγραφή επί Κεσαρίου, επί Τιβερίου Κέσαρος. Και έπρεπε να απογραφούν όλοι. Και ξεκινά ο Ιωσήφ με την Μαρία να πάει στον τόπο της καταγωγής του στη Τιθλέ, από την οποία ήταν η πατριά του βασιλέως Δαβίδ. Για να απογράψει την Μαρία για το τέκνον αυτής. Και δεν υπάρχει κατάλληλο. Και πηγαίνω σε ένα σπίτι, σε μία φάτνη των αλόγων ζώων. Και εκεί, άνευ πόνο, εγέννησε η Θεοτόκος τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και το θαύμα έχει συνέχεια, διότι πλήθος στρατιάς ουρανίων αγγέλων δοξολογούν με τον ύμνο δόξα ενυψίστης Θεό και επιπίστευν εν ανθρώπης ευλογία. Οι ποιμένες αγάλλονται και κηρύσουν το θαύμα. Η άλογος φύσης προσφέρει το ζεστό χνότο για να μην παγώσει ο μικρός Χριστός. Οι μάγοι εκ Περσίας, οδηγούμενοι από τον αστέρα, έρχονται και προσκυνούν. Κι όμως ένας ανησυχεί. Όπως σε κάθε εποχή, η καθεστική ατάξης, ο Ηρώδης, ζητά να πληροφορηθεί ποιος είναι αυτός που εγεννήθη ως βασιλεύς των Ιουδαίων. Για να πάει και αυτός να υποβάλει τα σέδη. Όχι για τέτοιο πράγμα, αλλά για να φανίσει τον Χριστό από προσώπου γης. Και τότε ο Άγγελος οδηγεί τα βήματα του Ιωσήφ και της Μαρίας στην Αίγυπτο για να σωθούν. Και ο Ιωρώδης επαιδείεται στη σφαγή των υπείων από διετούς και κατωτέρων, με την πίστη ότι έτσι εξολόθρευσε τον Υιόν και Λόγο. Αλλά τι είπαμε, άλλε που λέει ανθρώπου, άλλα ο Θεός και λέει. Να τι εορτάζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα. Εορτάζουμε την Παναγία μας. Εορτάζουμε αυτή που έγινε η χώρα του Αχωρήτου Θεού. Αυτοί που έψαλαν υμνογράφοι με τον ύμνο μνηστήριον μέγα, ωρό και παράδοξο, ουρανών το σπήλαιο, θρόνων χερουβικών τη Παρθένο, τη φάτνη χωρίων, ενώ ανεκλήθη ο αχώρητος, αυτός που δεν χωρά πουθενά. Χριστός ο Θεός. Κι άλλος υπνογράφος περιγράφει και λέει για το πρόσωπο της Θεοτόκου. Νενίκυντε της φύσεως Υιόν, εσύ Παρθένε άγραφε. Παρθενέλης γαρτόκων και ζωή προμνηστεύεται θάνατο. Η μετατόκων Παρθένος και μεταθάνατον ζώσα. Η μετατόκων Παρθένος, διότι παραμένει Παρθένος η Θεοτόκου κατά τα της Αγίας Γραφάς και κατά την θεολογία των Αγίων Παρθένων. Αυτό είναι η ασύλληπτο σύνδεση. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα της οικονομίας του Θεού δια την σωτηρία του ανθρώπου. Και η σωτηρία συντελείται με τον ενοικιοθέντα Χριστό, ο οποίος μετά την Ανάσταση
αποστέλει τους Αποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της κτήσεως εις πάντα τα έθνη και να βαφτίζουν όσους θέλουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άρα, πόσο μεγάλη χαρά μας δίνει η σημερινή ημέρα. Γι' αυτό και ψάλλονται όλοι, το Ευαγγελίζουν γη χαρά με χάρη. Ενείτε ουρανή Θεού την δόξα, Ευαγγελίζουν γη χαρά με χάρη. Ενείτε ουρανή Θεού την δόξα. Η γη αγάπεται και πανηγυρίζει. Ο ουρανός χαίρεται και πανηγυρίζει. Για το μεγάλο αυτό έργο της οικονομίας και προνοίας του Θεού. Αυτήν λοιπόν την εορτή εορτάζουμε και εμείς. Και πρέπει να την εορτάζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με καθαρή καρδιά. Να αποφεύγουμε ό,τι είναι δυνατόν να μολύνει την ψυχή μας. Να αποκτήσουμε ταπεινοφροσύνη. Όταν έχουμε ταπεινοφροσύνη, έχουμε τα πάντα. Όταν έχουμε εγωισμό, δεν έχουμε τίποτε. Τα χάνουμε όλα. Διότι ο εγωισμός είναι ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου. Βεβαίως, λένε πολλοί εκ των νεωτέρων θεολόγων μας ότι ο καλός εννοούμενος εγωισμός είναι χριστιανική αξιοπρέπεια. Ποιος όμως είναι εις θέση να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό όταν αρπάξει ο εγωισμός την ψυχή μας και την οδηγεί και εγώ δεν ξέρω πού. Τότε τίποτε δεν βλέπουμε μπροστά. Ό,τι καλό κι αν γίνεται εις τη ζωή, εμείς θέλουμε να το κατακρίνουμε. Γιατί εμείς είμαστε οι μοναδικοί που μπορούμε να σώσουμε κάτι. Ό,τι άξιον λόγο γίνεται, εμείς πρέπει να το παδοπατήσουμε με τον εγωισμό. Δεν μπορούμε να δούμε την μορφή της Παναγίας, η οποία στον ασπασμό του Αγγέλου έσκυψε την κεφαλή και είπε «Ιδού Ιδού Ιδού». Και γέννησε η γη φως, και γέννησε η πλάση Θεό, και γέννησε η ανθρωπότητα την σωτηρία. Να ποιος είναι ο Ευαγγελισμός. Ας προσπαθήσουμε εκεί και εμείς να φέρουμε μέσα στις ψυχές μας τον δικό μας Ευαγγελισμό γέννητο. Είναι ένα πολύ ύφος που έχουμε κατά το ύφος του Ιησού. Ότι ύφος του Παναγίου του Ιησού. Ο ετοίμασε σε ένα πρόβλημα του πάντου. Πόσες αποκράτησες. Εγώ θα σε παρακολουθήσω την Ισραήλ. Τις πολλές δέσποτα. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Λόγος, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Λόγος, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Λόγος, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα σου κόσμο της ανεμής ημήν. Άγιε επίσκεψε κύριε τας ασθενής ημών, εν κρεβατός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, Αγίος ουρανίης, αγιαστεί το όνομά σου. Εθέτω το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μη σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλήτες ημών, και μη συνέχιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Thank you.
Αυτό και αγάπη πάντοτε και για τις Παναγίες και για την Εκκλησία.